Γεια χαρά σε όλου. Από να σε δω. Στο σημερινό βίντεο, τρία λάθη τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε πριν καν ξεκινήσουμε διαλυματική νηστεία. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπουμε κάποιο να κάνει όταν ξεκινάει με τη διαλυματική νηστεία. Είναι τρία πραγματάκια τα οποία σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουμε. Φυσικά, για να είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε σωστά τη διαλυματική νηστεία και φυσικά έχουμε αποτελέσματα. Στο νούμερο 1, φυσικά θα βρούμε τα ροφήματα. Τι είναι αυτό το οποίο καταναλώνουμε τώρα εμεί το πρωί, το οποίο ίσω να σπάσει την νηστεία. Και εδώ βρίσκουμε το πρώτο λάθο. Πάρα πολλοί θα πιούν π.χ. τον καφέ ή κάποιο τσάι, το οποίο θα βάλουν διάφορα πράγματα μέσα. Αυτό ίσω να είναι βούτυρο, να είναι λαδικαρίδα, ίσω ακόμα να είναι ζάχαρη η τώρα κάποια ε, αντικατάστατα στην ουσία ε, ζάχαρη, τα οποία δυστυχώ περιέχουν πάλι σε άλλη μορφή σάκχαρα, τα οποία θα σπάσουν την αιστεία. Δεν θέλουμε να καταναλώσουμε κάτι τέτοιο και θέλουμε να έχουμε συνήθω πρώτα απ' όλα σκέτα τα ροφήματά μα, αν αυτό είναι εφικτό, ή να χρησιμοποιήσουμε τώρα κάποιε εναλλακτικέ γλυκαντικών, τα οποία όμω δεν μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ την αιστεία μα. Και αυτά είναι σίγουρα τα εκχυλίσματα είτε στέβεια είτε monk fruit. Yeah. να θυμάστε ότι οτιδήποτε χρησιμοποιούμε σαν γλυκαντικό το οποίο ίσως εσείς να έχετε στο ράφι του, να βρείτε του σούπερ μάρκετ, συνήθως έχει μέσα ερυθριτόλη. Η ερυθριτόλη θα χρειαστεί να μεταβολιστεί από τον οργανισμό, άρα θα σπάσει την ιστία μας αυτομάτως. Θέλουμε να αποφύγουμε αυτέ τι αυτές τις επιλογές και πάντα γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να διαβάσετε τις ετικέτες, δηλαδή τα συστατικά όχι αν περιέχει υδατάνθρακα ή δεν περιέχει, τα συστατικά του προϊόντος το οποίο εσείς αγοράζετε. Γιατί σίγουρα ένα προϊόν το οποίο π.χ. γράφει στο ράφι του σούπερ μάρκετ στέβια και το γυρίσετε και ακόμα αν δείτε τον υδατάνθρακα μπορεί να γράφει κοντά στα 99 γραμμάρια υδατάνθρακα τα οποία είναι πολύ Αυτέ οι πολιόδε μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τώρα το γαστρεντερικό σύστημα και κάποιο ο οποίο θα καταναλώνει σε συχνή πυκνή βάση μπορεί να έχει γαστρεντερικέ διαταραχέ. Επίση, να γνωρίζετε ότι οι ερυθρυτόλοι επί των πλήστων την δημιουργούν από το καλαμπόκι. Κάτι το οποίο εμεί σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε. Για ποιο λόγο να βάλουμε με στη διατροφή μα κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό. Έτσι, οι επιλογέ οι οποίε κάνουμε τουλάχιστον σε πρώτο κομμάτι για το ρόφημά μα θα πρέπει να το αποφύγουμε όπως και δίποτε, ιδιαίτερα γλυκαντικά, γάλα, ε, βούτυρο, λάδι καρύδας, πράγματα τα οποία ο οργανισμός θα χρειαστεί να τα μεταβολήσει. Άρα πάβει και η νηστεία μας. Δηλαδή, όταν εμείς θα βάλουμε λίπος μέσα στη, στον καφέ μας, στο τσάι μας, δεν έχει σημασία, ο οργανισμός θα το εκλάβει ως εξωτερική πηγή ενέργειας. Για ποιο λόγο από εκεί και πέρα μέσω τη νηστεία να διασπά το δικό μα σωματικό λίπος εφόσον υπάρχει εξωτερική πηγή. Σίγουρα δεν θα ανεβάσει αρκετά την ινσουλίνη το λίπος γιατί δεν έχει καμία επιρροή πάνω στην ινσουλίνη ή το σάκαρο, αλλά το σώμα θα, δια... θα... αυτομάτως θα σταματήσει το μεταβολισμό καύση λίπους του σώματος. Έτσι θα δώσει προτεραιότητα στο διατροφικό λίπος και εμεί θα σταματήσουμε να χάνουμε λίπος από το σώμα μα. Έτσι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτές τις διαφορές και για ποιο λόγο το νούμερο ένα κομμάτι όπου ξεκινάει η νηστεία μας μέσα στην ημέρα είναι να το κάνουμε σωστά. Στο νούμερο 2 φυσικά θα βρούμε την ίδια τη διαλυματική νηστεία και το πρωτόκολλο των ορών το οποίο εμείς επιλέγουμε. Ε, το βασικό πρωτόκολλο κάποιο που θέλει να ξεκινήσει είναι το 18-6 ή το 16-8 και θα πάμε σίγουρα σε ένα 16-8, ιδιαίτερα για του αρχάριου το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουν. Δηλαδή έχουμε 16 ώρε νηστεία όπου καταναλώνουμε μόνο σκέτα τα ροφήματά μα, όπω είδαμε στο πρώτο κομμάτι, και έχουμε ένα 8-ωρο παράθυρο σύλληψη. Όμω, αν εμεί αυτό το παράθυρο. Συνεχώ το μεταβάλλουμε. Γιατί ε, περάσαν δύο εβδομάδε και δεν είδαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Άρα θα το κάνω 18-6, θα το κάνω 24, θα το κάνω 23-1. Δεν έχει σημασία. Πάρα πολλοί αρχίζουν και μεταβάλλουν το παράθυρό του. Και το σώμα δεν έχει προσαρμοστεί. Άρα τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν δεν θα είναι ικανοποιητικά. Γιατί συνεχώ μεταβάλλουν αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με το παράθυρο νηστεία σύντηση το οποίο έχουμε και να δώσουμε χρόνο τώρα στο σώμα μα να προσαρμοστεί. Είναι Όλα δηλαδή στην ουσία είναι θέμα προσαρμογή. Από την πρώτη εβδομάδα που μπαίνουμε σε κέτοση, από τι 4 ω 6 εβδομάδε που κυνηγάμε τη λίπο προσαρμογή, έχοντα κάνει την κέτο προσαρμογή, και από εκεί και πέρα με τη λιποπροσαρμογή προσαρμογή αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα. Όμω εσεί, αν ξανά συχνά πυκνά αλλάζετε το παράθυρο και τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι αλλιώ, το σώμα δεν γνωρίζει αν θα λάβει τροφή. Οπότε αυτομάτω θα πάρει μια πιο αμυντική ε, στάση, μια αμυντική λειτουργία ώστε να μπορέσει να κάνει το μηχανισμό τον οποίο χρειάζεται, τη επιβίωση. Άρα, αν εσεί ε, δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, γιατί ίσω να είναι λάθο οι επιλογέ του διατροφολογίου, για παράδειγμα, γιατί ίσω το σώμα σα ακόμα να μην έχει προσαρμοστεί. Γιατί, γιατί, γιατί. Ε, άρα, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί με αυτό το, το παράθυρο. Αν εμείς δεν του δώσουμε χρόνο, τότε τα αποτελέσματα ίσως να είναι πολύ πιο καταστροφικά σε σχέση αν είχαμε λίγο παραπάνω υπομονή και είχαμε αυτό το παράθυρο συντονισμένο. Η συνοχή είναι τα πάντα. Καλό είναι. Οι ώρες στις οποίες εσείς ακολουθείτε το παράθυρο σύντησης να είναι στάνταρ. Αν τρώτε το πρώτο γεύμα στι 12, ανάμεσα στι 12 σχεδόν καθημερινά, Μπορεί να αλλάξει λόγω του ότι συμβαίνει η καθημερινότητα για μισή ώρα ή για μία ώρα. Δεν έχει σημασία. Αλλά πάντα θα κυνηγάτε τουλάχιστον στην αρχή τη προσαρμογή να είναι οι ώρε προκαθορισμένε. Αυτό θα σα δώσει αυτομάτω τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνδυασμό φυσικά με το πρώτο βήμα που μιλήσαμε. Ότι δεν έχετε σπάσει την νηστεία σα με κάτι το οποίο δεν ήταν επιτρεπτό. Και φυσικά στο νούμερο 3 είναι το ότι συνδυάζουμε τη διαλυματική νηστεία με μία διατροφή του τρώω ό,τι θέλω μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε να συνδυάσουμε τη διαλυματική νηστεία με μια διατροφή τώρα τουλάχιστον χαμηλών υδατανθράκων. Το να καταναλώνουμε ό,τι εμείς θέλουμε Έχουμε πει μακροπρόθεσμα δεν θα είναι πολύ καλό για το σώμα, αλλά και βράχι πρόθεσμα δεν θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ο λόγο είναι ότι η ίδια η τροφή και η δομή τη τροφή θα παίξει σημαντικό ρόλο πώ το σώμα θα ανταποκριθεί. Ε, δεν είναι θέμα, έχουμε πει, θερμίδων, αλλά είναι ορμονικό. Οι τροφέ οι οποίε καταναλώνουμε μπορεί να περιέχουν αυτέ τι θερμίδε τι οποίε περιέχουν, όμω θα κάνουν διάφορε ορμονικέ αλλαγέ στο σώμα. Και αυτό είναι το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε και είναι ο κύριος στόχος μας να συνδυάσουμε τώρα τη διαλυματική νηστεία έχοντας κάνει τα δύο προηγούμενα βήματα πάρα πολύ σωστά με μια διατροφή η οποία μπορεί να είναι αποδοτική. Αν εσείς δεν συνδυάσετε τώρα αυτή τη διαλυματική νηστεία με τη σωστή διατροφή και όπως σας είπα χαμηλώνει τα ανθράκων για ποιο λόγο, για να έχουμε πρόσβαση στο δικό μας λίπος. Αυτομάτως όταν εξαιρούμε τους υδατάνθρακες υπάρχει απουσία υδατάνθρακα Σημαίνει αυτομάτω σκέτωση. Σημαίνει ότι πατάμε στο δικό μα λίπος για ενέργεια. Το σώμα δεν θα έχει άλλη επιλογή. Εμεί έχουμε προκαθορισμένο παράθυρο νηστεία, 16-8, για παράδειγμα. Έχουμε τα ροφήματά μα τα οποία είναι σκέτα, είτε με εκχύλισμα τα οποία δεν επηρεάζουν την νηστεία μα. Και από εκεί και πέρα προχωράμε σε μια διατροφή η οποία όταν αρχίζει το παράθυρο τώρα σήτηση, το 8ωρο ή 6ωρο για κάποιον, εσεί το επιλέγετε αυτό, να είναι δομημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν απουσία υδατάνθρακα. Πολύ σημαντικό να το θυμάστε ξανά αυτό. Η κετογονική, η κέτοση σαν μεταβολική κατάσταση είναι απουσία υδατάνθρακα, όχι παρουσία λίπους. Η κετογονική διατροφή δεν έχει υπερβολικά λιπαρά. Κανένας δεν χρειάζεται να καταναλώνει υπερβολικά λιπαρά. Μην αποφεύγετε το να, να, να ακολουθήσετε μια κετογονική, μια χαμηλών μεταδανθράκων, επειδή νομίζετε ότι έχει υπερβολικά λιπαρά. Δεν τα χρειάζεστε τα υπερβολικά λιπαρά, γιατί έχετε συσσωρευμένο λίπος πάνω σα και εκεί είναι αυτό το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε. Έτσι, όταν εμεί θα αποκόψουμε τον υδατάνθρακα, θα έχουμε μια μέση πρόσληψη λιπαρών, αλλά υψηλή πρωτενη, πολύ σημαντικό να έχουμε υψηλή πρωτενη. Αυτομάτω θα έχετε πρόσβαση στο δικό σα λίπος. Έτσι, δεν πεινάτε ποτέ. Μεταβολίζετε το, το συσσωρευμένο λίπος ω ενέργεια το οποίο είναι τοξικό. Και από εκεί και πέρα θα δείτε και βελτίωση και στι εξετάσει σα και στο πώς νιώθετε και σε όλου αυτού του τομεί. Γιατί αλλάζουν οι ορμόνε σα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε με θερμίδε, να αποκόψουμε ε, 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 τις μερίδες του φαγητού, τις οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, τα σύνθεσα αυτά πλάνα τα οποία βλέπουμε με τα μικρά συχνά γεύματα, τα οποία δεν είναι αποδοτικά. Για ποιο λόγο, γιατί εκρίνουν συνεχώς ινσουλίνη. 5 με 7 φορέ μέσα στην ημέρα έχουμε κρίνει Ισουλήνη ενώ με μία χαμηλών καταθράκων διατροφή το κάνουμε σχεδόν δύο φορέ η διαφορά είναι μεγάλη. Γιατί η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη στην ουσία αναβολική που κάνει συσσόρευση όμω και λίπου. Όχι μόνο στο να έχουμε μυϊκή ανάπτυξη για παράδειγμα, αλλά να βάλουμε και λιπόδι ιστό. Έτσι, όσο λιγότερο την εκμεταλλευτούμε στο σωστό παράθυρο, τη σωστή ώρα, τότε θα έχουμε τα άψογα αποτελέσματα τα οποία πάντα ψάχναμε. Ακολουθώντα έτσι αυτά τα τρία απλά βήματα και εφαρμόζοντα σωστά μια διαλυματική νηστεία με χαμηλό υδατανθράκον διατροφή, δεν θα έχετε παρά μόνο πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η συνοχή, όπω είπαμε, του παραθύρου σύντη τη νηστεία με τα αποδεκτά ροφήματα και τη σωστή εφαρμογή τη διατροφή. Και είπαμε, αν δεν γνωρίζετε πώ να το κάνετε, μπορείτε να ε, με επικοινωνήσετε μαζί μου στο γκριγκοσκήτο.gmail.com ή στο γκριγκοσκήτο.gr και να διαμορφώσουμε μαζί ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο. Ή ακόμα υπάρχει και η εκδοχή να κάνετε συνεδρία μαζί μου, ώστε να δούμε ακριβώ τι σα απασχολεί και ποια κομμάτια ίσω του puzzle να Ωστε να τα συμπληρώσουμε μαζί και να έχετε επιτυχημένο ε, όλο αυτό το πρόγραμμα τη διαλυματική νηστείας και τη κετογονικής διατροφή ή μια χαμηλών ανθρώπων διατροφή στο να μεταβολήσετε λίγο και να αισθανθείτε καλύτερα. Έχουμε πει αργότερα για κάποιον ο οποίο είναι ορμονικά υγιή, μπορεί να επιστρέψει σε μια low carb, σε μια διατροφή που μπορεί να περιέχει κάποιου υδατάνθρακε, φρούτα, διάφορα πράγματα τα οποία ίσω να λείπουν σε πρώτη φάση. Μην ανησυχείτε όσον αφορά αυτό. Δεν θέλετε να ακολουθήσει ίσω μια ζωή και το γονική και να κατανοητό. Έτσι διευρύνουμε την παλέτα γεύσεων επιλογών την οποία έχουμε και δεν μα λείπει πλέον τίποτα. Όμω εξασφαλίζουμε ότι είμαστε ορμονικά υγιεί και δεν έχουμε κανένα πλέον πρόβλημα υγεία. Η σωστή αξιολόγηση έχει τα σωστά αποτελέσματα. Έτσι, όπω πάντα, ακολουθήστε εδώ το YouTube κανάλι, πατήστε like και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με όσου κάνουν αυτά τα μικρά λαθάκια για τη διαλυματική νηστεία. Instagram, Twitter, GreekGoSkito και Apollo Καψάλη και φυσικά GreekGoSkito.gr για διατροφικά πλάνα, συνεδρία, βιβλία και συνταγέ. Έτσι, όπω πάντα, θα σα δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλου!